my next mistake. Love's a game, wanna play. Γεια σας, είμαι η Νάνση Μαλέρου και είμαστε εδώ γιατί καλύτερα γίνεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα email που μου στέλνετε, για όλα αυτά τα υπέροχα γράμματα που μου γράφετε και πάρα πολλά από αυτά έχουν να κάνουν με αλλαγή. Θέλω να αλλάξω αλλά δεν μπορώ, θέλω να χάσω κιλά αλλά δεν μπορώ, παρένθεση αυτό σημαίνει αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες, θέλω να γυμναστώ περισσότερο αλλά δεν μπορώ, πάρα πολλά θέλω αλλά δεν μπορώ. Αν έχετε παππούσα το δικό μου, θα έχετε ακούσει το δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Δεν θα το πιάσω από εκεί όμως, θα εξηγήσω δύο πράγματα. Σε αυτή τη φράση έχουμε τον μπορώ και έχουμε το θέλω. Για το μπορώ δεν υπάρχει αμφιβολία. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε μπορούμε να το κάνουμε σε αυτή τη ζωή. Ελάχιστα είναι αυτά που δεν μπορούμε, τύπου θέλω να ψηλώσω 50 πόντους και αυτό παλεύεται πλέον. Κάτι φοράς, κάτι κάνεις. Το θέλω είναι το μυστικό. Και για το θέλω πρέπει να έχετε ένα πολύ πολύ καλό κίνητρο. Πώς δημιουργούνται τα κίνητρα μες στον εγκέφαλό μας όμως, έχει πολύ σημασία να το ξέρουμε. Εδώ πίσω στο αρχαιότερο κομμάτι του εγκεφάλου μας, στην αμυγδαλή, υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος κάθε τι που βλέπουμε, κάθε ερέθισμα, κάθε απόφαση που πρέπει να πάρουμε, το ζυγίζει. Και το ζυγίζει με ένα κριτήριο. Θα μας φέρει ευχαρίστηση ή θα μας γλιτώσει πόνο. Πόνο με την έννοια του πόνο, βαρεμάρα, τρόμο, κίνδυνο, όλα αυτά πράγματα. Άρα σκεφτείτε ότι κάθε πράγμα που θέλετε ή λέτε ότι θέλετε να κάνετε, εδώ μέσα ενεργοποιείται το μηχανισμούλι, ο οποίος λέει θα το κάνω γιατί θα μου δώσει μεγάλη ευχαρίστηση ή μήπως να μην το κάνω γιατί πού να το κάνω τώρα, αυτό που πρέπει να κάνω είναι τόσο κουραστικό που δεν αξίζει τον κόπο μου. Αυτό γίνεται μες στο κεφάλι σας. Άρα, αν είστε στην κατηγορία θέλω να χάσω 1 κιλό, 5 κιλά, 50 κιλά, κάτι πρέπει να κάνετε για να αλλάξετε. Αυτό που πρέπει να κάνετε για να αλλάξετε είναι να δείτε πόσο πραγματικά το θέλετε, να δείτε πόσο σημαντικό είναι, πόσο θα βελτιωθεί η ζωή σας, η ζωή των γύρων σας, αν χάσετε αυτά κιλά, αν κάνετε αυτό που λέτε ότι θέλετε να κάνετε. Αν αυτό είναι κάτι πραγματικά συγκλονιστικό, συναρπαστικό, κάτι που μπορεί να σας ξεσηκώσει από τον καναπέ σας, να σας κάνει να τα αλλάξετε όλα, να βγείτε και έξω και να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας, τότε αυτομάτως η ζυγαριά θα πάει προς το να το κάνετε. Αν αντίθετα, όλο αυτό δεν είναι αρκετά συναρπαστικό, δεν μπορεί να σας παρασύρει σε δράση, σε καταιγιστική όμως δράση, σε ασταμάτητη δράση, τότε φαντάζεστε ότι αυτομάτως η ζυγαριά θα γύρει προς την άλλη πλευρά και δεν πρόκειται να πραγματοποιήσετε αυτό που λέτε ότι θέλετε να κάνετε. Φυσικά, υπάρχουν πράγματα τα οποία μας βγαίνουν πιο αυθόρμητα. Υπάρχουν άνθρωποι για τους οποίους το να κάνουν, τι να πω, να τρέξουν 1 χιλιόμετρο την ημέρα είναι κάτι φυσικό, είναι κάτι που τους αρέσει. Και για άλλους από εμάς, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Η όλη ουσία είναι αυτά τα οποία είναι δύσκολα για μας, να βρούμε ένα πολύ καλό λόγο για να τα κάνουμε. Και εκεί μετά με ρωτάνε, σταματάει ποτέ η προσπάθεια? Όχι. Εάν θέλεις να έχεις, τι να πω, ένα καλό γυμνασμένο κορμί, ποτέ δεν σταματάει η προσπάθεια, εκτός και αν το έχεις από τη φύση σου. Αν όμως δεν το έχεις από τη φύση σου, δεν σταματάει ποτέ η προσπάθεια. Δείτε το σαν την προσωπική σας υγιεινή. Όλα αυτά που κάνουμε για τον εαυτό μας είναι μέρος της προσωπικής μας υγιεινής. Όπως πρέπει να πλένουμε τα δόντια μας κάθε μέρα, έτσι πρέπει να φροντίζουμε να κάνουμε αυτά που λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε. Αλλά θυμηθείτε, το κίνητρο προέρχεται από εδώ πίσω, καθαρά ξεκάθαρα. Προέρχεται μονάχα από το πόσο δυνατό είναι το όφελος που έχουμε στο τέλος της διαδρομής. Είμαι η Νάνση Μαλέρου και ο κόσμος χρειάζεται ένα φανταστικό κίνητρο και εσείς χρειάζεστε το δικό σας. Join us, γιατί καλύτερα γίνεται.